Το κτηριακό πρόβλημα τα τελευταία 10 χρόνια μας απασχολεί έντονα. Με δικές μας ενέργειες αλλά και της υπηρεσίας, πριν 2-3 χρόνια είχαμε τη μετακατάσταση του αστυνομικού τμήματος Δημητσάνας σε ένα αξιοπρεπές κτίριο και του αστυνομικού τμήματος Λεβιδίου. Τα προβλήματα παραμένουν όσον αφορά το αστυνομικό τμήμα Λεωνιδίου και το αστυνομικό τμήμα Τροπαίων. Εκεί όντως η κατάσταση μπορώ να πω ότι είναι τραγική. 40 χρόνια έχει γίνει μίσθωση σε αυτό το κτίριο. Η τελευταία αναμίσθωση ήταν πριν 10 χρόνια που υποχρέωνε και τον ιδιοκτήτη η σύμβαση να προβεί σε σοβαρές διορθώσεις. Ειδικότερα για τη στατικότητα του κτιρίου υπάρχουν θέματα και η σκεπή μας έχει δημιουργήσει πολλά θέματα, γιατί έχουμε εισρωή υδάτων από τη σκεπή. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι σε άσχημη κατάσταση, τα πατώματα, τα κουφώματα. Παρά την υποχρέωση προς τον ιδιοκτήτη, μέχρι τώρα δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται η σύμβαση, ανανεώνεται, γιατί δεν υπάρχει άλλο κτίριο, ειδικότερα μετά το 1999 που έχουμε προβεί σε ενέργειες για την εξέβρεση νέου κτίριου, δεν υπάρχει κάποιο νέο κτίριο το οποίο να μπορούμε να μετακατασταθούν το αστυνομικό τμήμα Τροπαίων. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δηλαδή και για τη στατικότητα του κτιρίου. Υπάρχουν παράπονα από ό,τι ακούμε και από τους συναδέλφους, βέβαια, οι οποίοι μένουν μέσα και διαβίουν πάρα πολλές ώρες, αλλά και από τον κόσμο. Δεν υπάρχει πρόσβαση αμαία, δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης ακόμα και για το περιπολικό αυτοκίνητο. Και μόνο μικροεπισκευές έχουν δει, και πολλές φορές και με χρήματα των συναδέλφων ή της υπηρεσίας έχουν γίνει κάποιοι ελοχρωματισμοί. Αλλά όπως σας είπα, οι συνθήκες είναι άθλιες. Με κάποιες ενέργειες της υπηρεσίας και δικές μας, το 2012 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκε ένα κτίριο, δημόσιο κτίριο, για το οποίο όμως από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου βγήκε μια μελέτη, η οποία χρειάζεται γύρω στα 72.000 ευρώ για να γίνουν οι διαρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις μες στο κτίριο, και από τότε δεν έχουμε καμία απάντηση από τη Διεύθυνση Οικονομικών και από ό,τι βλέπω δεν προτίθεται να προβεί σε αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό, να δώσει αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό για να εξευρεθεί η λύση για το κτίριο αυτό που σας είπα. Άρα παραμένουμε όσο έχουμε. Εμείς έχουμε ενημερώσει και την ηγεσία μας και την τοπική και το Υπουργείο μας για αυτή την κατάσταση, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί καμία λύση. Κολλάμε στο οικονομικό. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει και η τοπική κοινωνία και ο Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας να το δουν αυτό το θέμα, γιατί ήδη το αστυνομικό τμήμα Τροπαίων και ο διοικητής, από ό,τι γνωρίζω, έχει κάνει ένα έγγραφο προς το Δήμο αρχές του έτους και ζητάει να γίνει έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα της πολεοδομίας του Δήμου, από αρμόδιο μηχανικό, ώστε να μας πει αν η στατικότητα του κτηρίου προβλέπει να μένουν μέσα οι συνάδελφοι, να ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του κτηρίου, και αν και η πρόσβαση ακόμα των πολιτών, αν εγκυμονεί κινδύνους λόγω στατικότητας που σας είπα. Και θα είμαστε στη δυσάρεστη θέση, και πολύ το φοβάμαι, ότι αν από το έγγραφο αυτό προκύψει ακαταλληλότητα του κτηρίου, θα υπάρξει και αναστολή της λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος. Γι' αυτό και καλό και τη Δημοτική Αρχή της Γωνιάς αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, σε συνεννόηση με την ηγεσία μας, να δουν το θέμα πολύ σοβαρά, για να μην τελευταία στιγμή να μην έχουμε αναστολή λειτουργίας. Γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα τμήμα το οποίο έχει 56 χωριά, είναι ένα μεγάλο αστυνομικό τμήμα με έλλειψη βέβαια δύναμης, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν λείψει ένα αστυνομικό τμήμα σε αυτή την περιοχή με την μικροεγκληματικότητα που υπάρχει, με τις μικροκλοπές κτλ., θα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την αστυνόμευση ευρύτερα της περιοχής. Και όσον αφορά για την επάνδρωση και τη στελέχωση. Η επάνδρωση, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Οριακά λειτουργούν οι συνάδελφοι εκεί με το φιλότιμο, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό. Η έλλειψη είναι ευρύτερα πανελλαδική, αλλά και τα αστυνομικά τμήματα, όπως έχω πει, όχι μόνο των Τροπαίων, αλλά και των Λεωνιδίου και άλλων τμήματων, αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν, γιατί υπάρχει υποστελέχωση. Εμείς έχουμε κάνει τα έγγραφα τα ανάλογα, πιέζουμε προς την ηγεσία για να γίνει η στελέχωση αυτών των τμήματων.